Οι στιγμές που βιώνουμε όλοι μας είναι πρωτόγνωρες. Ο ιστορικός του μέλλοντος είμαι σίγουρος ότι θα καταγράψει αν έχουμε πράξει όλοι το καθήκον μας απέναντι στους εαυτούς μας και στους συμπολίτες μας. Ξέρω καλά ότι κληθήκαμε όλοι μας μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είμαστε αντιμέτωποι σε έναν πόλεμο με έναν εχθρό ο οποίος είναι αόρατος και θα πρέπει να δείξουμε τη μέγιστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν, στο γραφείο μας, προσπαθούμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να προστατεύσουμε την υγεία όλων των πολιτών. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους του Δήμου Καρδίτσας που πραγματικά υπερβάλλουν εαυτόν για να μπορέσουν να κινηθούν όλες οι υπηρεσίες και να γίνουν όλες οι συναλλαγές οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου και ιδιαίτερα τους υπαλλήλους του Βοήθεια στο Σπίτι, οι οποίοι έχουν κάνει πράξη το μείνετε σπίτι, ερχόμαστε στο σπίτι και δίνουν πραγματικά πολύτιμη βοήθεια σε όσους ανθρώπους και υπερήλικες το έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του ΕΚΑΒ που πραγματικά και αυτό δίνει μάχη αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πραγματικά επιτελούν πολύ πολύ σημαντικό έργο και ενημερώνουν τον κόσμο για την πορεία του ιού αλλά και για το τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα για να προστατεύσουν και τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη τον Κώστα τον Αγοραστό, με τον οποίο έχουμε, θα έλεγα, μια αγαστή συνεργασία και προσπαθούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν καθημερινά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το στρατό που πραγματικά από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό μας και κάνει και αυτό τα αδύνατα δυνατά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αστυνομική διεύθυνση για την πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε μέχρι τώρα μαζί με την πυροσβεστική και προσπαθούμε να πάμε σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν μεγάλες συναθρήσεις και να τους ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν πράττουν το σωστό. Αυτή η εποχή δεν είναι εκδρομή. Είναι μια εποχή στην οποία πρέπει να καταλάβουμε ότι θα κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι υπερήλικες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου που πραγματικά υπερβάλλουν εαυτόν για να έχουμε μια πόλη καθαρή, μια πόλη περιποιημένη, μια πόλη που αξίζει να ζεις. Ακόμη, θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαιτέρως και να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό προσωπικό αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Καρδίτσας και τους ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποιούς, οι οποίοι πραγματικά αυτή τη στιγμή δίνουν έναν πόλεμο και αξίζουν το σεβασμό όλων μας. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω και όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και πραγματικά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες προσπαθούν να κρατήσουν τον κοινωνικό ιστό να μην διαταραχθεί, να υπάρχει δηλαδή μια κοινωνική ζωή, θα έλεγα, ανεκτή. Συμπολίτες και συμπολίτες, ξέρω ότι αυτό που μας ζητάει η κυβέρνηση και ο ΔΗ είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω όμως επίσης ότι όλοι μας θα κριθούμε από την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα την οποία θα δείξουμε απέναντι πραγματικά σε έναν αόρατο εχθρό τον οποίο πρέπει να πολεμήσουμε. Κάνω λοιπόν έκκληση προς όλους. Υπακούστε πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Προσπαθήστε να μείνετε μέσα στο σπίτι σας. Αυτές οι μέρες δεν είναι μέρες ούτε εκδρομής, ούτε μέρες διασκέδασης, ούτε μέρες ανεμελιάς. Είναι μέρες υπευθυνότητας, μέρες οι οποίες θα δείξουν το κατά πόσο αυτός ο ιός θα μπορέσει να καταπολεμηθεί τουλάχιστον για την χώρα μας, για την πατρίδα μας, για το Δήμο Καρδίτσας. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να τον νικήσουμε και αυτόν τον εχθρό. Μπορούμε να βγούμε νικητές από αυτόν τον πόλεμο. Θα ήθελα όμως να βγούμε νικητές με όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα. Γι' αυτό λοιπόν μένουμε όλοι σπίτι και προσπαθούμε όλοι μαζί να έρθει η μέρα στην οποία πραγματικά η κοινωνική μας ζωή θα ήταν όπως ήταν και πριν.